Είναι στα πρώτα βήματα που κάνεις την οδήγηση, μην το παρεξηγείτε, παιδιά. Όπα, περίμενε. Yeah. Βγήκε ο Χάτσος. Σταμάτησε. Μελετημένο τα παιδιά, μην το βλέπετε έτσι. Επίσης το κάναμε. Κατέβα να βγάλεις ρεύμα. Ναι, τώρα. Α, βλέπω και το τουρμπάκι. Τον κόλλο. Κατέβα να βγάλεις ρεύμα. Αυτό τι είναι, ρε. Ερκοντισιόν. Ερκοντισιόν, γουρούνι. Αυτό τον προκαταλήτη δεν μπορούσατε να βγάλετε. Ναι, δεν βγαίνει. Για να βγει, δες που μπαίνει μέσα εκεί. Είναι από το τρούμπο πίσω. Λες, θα βγαίνει. Δεν βγαίνει πολύ πάνω, έλα δεις. Αυτή βέβαια, έτσι. Δηλαδή, άμα κουμπώσει κιόλας, που είναι δύο πόντους, τρεις. Και τα καπάκια εδώ. Ναι, ναι, όχι, δεν βγαίνει. Τώρα έτσι, έτσι πως είναι αυτή, όχι, όχι, δεν βγαίνει πολύ. Παίξουμε έτσι. Γιατί σκέψου, θα μπουν και τα καπάκια εδώ. Βέβαια, αυτή είναι άλλη τώρα. Αν κοπεί εδώ και γίνει. Ταφ 4 και κατέβει άλλη τόσο χαμηλά. Έλα, θα γίνει δουλειά, εντάξει. Όπω μαλάκα, αυτό γίνεται τίποτα. Ωραία πιλέτ. Φαίνεται εδώ πάνω. Είναι παλιά χωρίς μπιλέτ. Ωραία κάθεται πάντως, ναι. Έτσι ψηλά. Θα κάνω τώρα ένα εξώφυλλο και θα βάλουμε τελικά Κινέζο, να γίνεις πουτάνας. Πάμε. Κινέζος είναι για σένα, πάμε. Και εξώφυλλο αυτό, έτσι εδώ. 7,5 τι για το 100 μηγαπαδίρα το σούπρα έχουμε με το κιλό. Εκεί, έλα εδώ, ένα γίνα παραπέρα, παντού έχουμε και εμείς 7,5 τι. Σουμπαρού έχουμε ένα ακόμα. Έχω πάθει φοβία. Με αυτά που τα λέω ανεβαίνουν όλα τα μοτέρα αυτά εδώ πέρα, λέω ότι προλάβω, να πάρω. Σασμάν, έχω 2-3 εκεί μαζέψει. Είμαι χόρτερ. Είσαι... Να μην το πω, πώς σε λέω. My precious housing. Πώς έκανε, σμίκλα. Όπως τα παλιά βίντεο του Ρε Γκαράζ, τα καλά. Βάλαμε και τα σκουπίδια. Ούντως, νάτος, εκεί είναι. Λοιπόν, πάμε με Κυριάκο, Γκαράζ, παίρνουμε τσούμπα και πηγαίνουμε... Ωπα! Και πηγαίνουμε Τρακατέλη. Έλα, έλα. Πάμε Τρακατέλη για να μας βάλει ο Σύφης στο μαγικό υγρό. Το μαγικό, λέω, άιντα. Μιλούσα για στυλ στυλ τόση ώρα και ό,τι να είναι, λέω, το μαγικό υγρό, λέω. Ωπα! Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα εδώ πίσω από το φίλο μας. Πατάτες, κρεμμύδια. Πατάτες, κρεμμύδια, μανάνα. Σκαμπό, τραπεζάκια, σκαμπό, όλο μας. Δεν το παίρνει. A few moments later. Λοιπόν, ωραία, ξεκινήσαμε. Και δεν παίρνει μπροστά, έχει κολλήσει μίζα, κάνει τσικ, τσικ και δεν γυρνάει. Καλά πήγε αυτό. Και είναι στο τούρμπο δίπλα πάνω κάτω, δεν ξέρω πώς βγαίνει. Μας βλέπω να χρειάζεται να φύγει όλο το τούρμπο τώρα. Έλα, τη βρήκα. Ναι, τη βρήκες, αλλά έχει χώρο να βγει, να τη βαρέσεις. Να σε δώσω κάτι βαρέσεις. Έλα. Από κάτω έτσι πως θα πάμε, πάμε, πάμε. Κάνε σπυράκι, το ματσόλα. Βάρα μας αυτό για αρχή. Τι φοβάσαι, μην πάρει από πάνω σου. Αφήσεις μέσα να πες στο αμάξι. Δεν θα μπορεί. Άρα. Άρα. Τίποτα. Όχι. Τα καλώδια της είναι πάνω, δες μας και χαλαρώσει κανένα. Κάνα καλώδιο. Βάλ το χέρι σου και δες τα καλώδια που πηγαίνουν. Γαμώ το. Τραβάει ήδη. Τραβάει. Κάτσε να βάλω και φως. Να τι. Εδώ είναι η βάση. Το downpipe. Άνω B.
Δένουμε εδώ. FC έχει γάτο κάτω εκεί. FC είπα, FC. Και το πλάνο λέω. Α, ναι. Το τραβάμε μέχρι εδώ και κάτι φορά μετά το κουμπώνουμε εδώ. Άντε, με το καλό. Δεν μας αχυρόφερνο και έφευγε. Ωραία, θα τσιτώσω εγώ το σύρμα τώρα. Απλά θέλω να δεις μην βρουν οι προφυλακτήρες και τους σπάσουν. Στο FC δεν έχει θέμα, είναι χαμηλά ο γάτος. Τα πρώτα βήματα που κάνεις στην οδήγηση, μην το παρεξηγείτε, παιδιά. Όπα, περίμενε. Βγήκε ο γάτσος. Από πού, από μένα ή από σένα, από άλλο. Από σένα. Μισές δουλειές, κάτω. Δεν φαινόταν, ναι. Πάμε. Το βάλα, το πάλι. Few moments later. Ο TFC έγινε από πιο λειτουργικά, καλά που κάνει δουλειές. Λες και είναι ένα απλό γιάρης. Είδες τι κάνουν τα Mazda. Είδες τι κάνουν τα Mazda, ένα καλό πρόγραμμα. Τραβάνε τα Mitsubishi σας. Έτσι, τα σκουπίδια. Καλά, κλείσε, να δούμε τώρα πώς κάνουμε τη μαγεία. Και αφού το βγάλαμε έξω, τώρα είναι η ώρα να μπει στη ράμπα. Μια προσπάθεια έχεις, να ξέρεις. Λάθη δεν σηκώνονται. Κόψε. Περίμενε. Θέλει να το πάμε μπροστά λίγο. Περίμενε. Σταμάτησε. Μελετημένο τα παιδιά, το βλέπετε έτσι. Επίσης το κάναμε. Τη ζάντα δες. Δεν είδες που σταμάτησε. Τη ζάντα. Φίλε, ήταν μελετημένο να σταματήσει στο λάστιχο, τέλος. Για τράκτορας, μαλάκα. Καλά που έφτιαξε. Την έκανε τη δουλειά του. Άνετα. Ούτε καν ζορίστηκε. Απλά βρώμησε πρεμίξα εδώ μέσα, έχει ντουμάνι. Μόνο. Το βάλα καλά. Ναι. Μας ξέσκησε λίγο. Αλλά εντάξει, δώσε πόνο. Για άλλο ήρθαμε. Ναι, για άλλο ήρθαμε. Θα είχαμε βάλει τώρα ήδη boost controller. Και κάτω στα σχόλια θα γράφουν όλοι τώρα. Εδώ δεν έχετε κάνει μάντα, δεν έχετε κάνει άλλο. Boost controller, ενορεύεστε. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η μάντα φαίνεται καλό, θα τον αλλάξουμε άμεσα. Τον ανεβάσει πίεση, δεν θα αλλάξει κάτι στο ζόρι του η μάντα. Μα δεν θα αλλάξει κάτι στο ζόρι του η μάντα, τον ανεβάσει πίεση. Θα τραβήξει λίγο παραπάνω. Η τροχαλία κάτω. Του στροφάλου. Σιγά τα βά. Πάνε. Βασικά σταμάτα. Εντάξει, εδώ είναι παιδιά. Έχει τον προκαταλήτη εδώ, τον έναν. Ο οποίος βγαίνει και αυτός εύκολα να χρειαστεί. Από εδώ. Εντάξει, καλά είμαστε. Δεν είναι πολύ χάλια φάση. Μπορείς να είναι και χειρότερα. Βρε, καλά είναι, αλλά να είναι κάπου το αμάξι σε ράμπα. Άμα είναι κάτω στο πάτωμα δεν μπορούσα να ξέρω. Ναι, εννοείται ρε. Από εδώ. Από πάνω, που την έχει γωνία, εύκολα είμαστε. Το θέμα είναι μετά που θα βγει. Ή θα πρέπει να
άμα μπορέσει να πάει που δεν μπορεί, τσίμα τσίμα είναι, να έρθει πιο εδώ. Ναι, τέλο θα βγάλουμε άκρη, εντάξει, θα δούμε. Εκεί μέσα θα βλέπετε ένα μικρό τρουμπάκι που γράφει την τιμή 04. Εκεί γράφει την τιμή 04. Μιτσουμπίση. Όχι, τι γράφει την άλλη. Κωδικοί μηχανικοί μελετάνε σωστά. Δείτε εδώ τι έχει γίνει. Το έχουν. Εδώ έχει αυτή, αλλά σου λέει θα μπει ακριβώς η. Με την προέκταση στη μικρή, θα μπει ακριβώς στη βίδα για να μπορέσει να γίνει δουλειά. Λοιπόν. Μέσα οι βίδες είναι μετακάθαρες. Το βλέπετε. Δεν έχουν σκουριά. Άσε ρε, αυτό δεν είναι αυτό που έβγαλε, άλλη πήρες. Ναι, ναι. Αυτή είναι από εκεί, είναι μετακάθαρο μέσα. Α, ήθελα να δω. Καλά, εξάρμηση, δείτε εδώ. RS Exhaust Systems. Δεν έχει πάθει τίποτα. Θα πεις έκανες χιλιόμετρα. Έκανα. Έχω κάνει καμιά 300 χιλιόμετρα και δεν έχει πάθει τίποτα. Πού είναι που άξονας κάπου, με είπε ο Γερμανός. Μισό να αφήσω αυτά εδώ πέρα. Κούνα λίγο τον άξονα, τον κεντρικό, πίσω εκεί είναι. Κοινού το κόμμα, εδώ. Όπα, νάτι, αυτή. Κούνα το μέσα, πάνω κάτω. Όχι, πάνω κάτω τον άξονα. Νάτι. Α, αυτό. Ναι, δείτε. Αυτό εδώ, ε. Ναι, αυτό κάνει κραδασμούς. Ενώ μπροστά εδώ, δες. Α, και αυτό. Καλά θα πάει αυτό. Okay. Είναι παλιά το λάστιχα, ρε. Ναι, έχει καινούριο. Το θυμάσαι, το έχουμε σταμάξει. Αυτό ήταν. Ναι, εκεί πίσω, νάτι. Απλά είναι το ένα, τώρα ψάχνω να βρω το δύο κωδικό να πάρω το δεύτερο. Ένα, καλά, σε ναι. Ναι, νάτι. Πάπα, αυτό δεν κουνιέται καθόλου, ρε. Με το δάχτυλο. Ναι, κάτι σαν συνεμπλόκ είναι, ρε. Ναι, ναι. Ουσία. Γιατί κάνει κραδασμούς. Κάνει κραδασμούς. Το όπως πίσω, είναι, ρε. Όπως είναι μια βάση. Για κάνει το μπροστά λίγο. Και το μπροστά κάνει. Λιγότερο, όλα κάνει. Ναι, μάλιστα, όλα. Εντάξει. Μεκάνικα. Οκ. Πάμε, βάλουμε την άλλη. Λοιπόν, παιδιά, έχει ελευθερωθεί. Αλλά δεν μπορεί να πάει πιο εκεί για να βγει, γιατί μέσα εδώ έχει τα γρανάζια. Μπαίνουν μέχρι εδώ κάπου. Οπότε πρέπει να βγει ο προκαταλήτης, να βγει το καπάκι της που έχει μία-δύο βίδες από εδώ. Ναι, το heat shield μία εκεί και μία εκεί. Και μετά αυτή να πάει μπροστά και να κατέβει. Ωραία, οπότε προκαταλήτη. Κανιόγλου βέβαια, καθιστός κάποιες. Εσύ καθιστός και ταλαιπωρείς εμάς που δεν μπορούμε να είμαστε όρθιοι και στοιχεύουμε. Τα γονατάκια σου, δεν μπορεί να είναι. Τα γονατάκια. Τα γονατάκια σου. Μόνο αυτό φοράει τελικά. Καριδάκι δεν φοράει. Είναι το παξιμάδι γι' αυτό. Το μπουζόνι. Εδώ να έχουμε αυτά τα κράκ. Ζάμε πάρα τα παιδιά μαζόκονες εδώ. Την κλείσουμε έτσι και όταν χρειαστεί πάω ξανά το ξαναβάλω. Ωραίες σπίδες. Εντάξει, τι φάση. Μπουζόν είναι, ρε φίλε. Μπουζόν είναι, ναι. Και πώς θα βγει. Πρέπει να βγάλουμε το V-band και να κατεβάσουμε αυτό και να το τραβήξουμε πίσω. Ναι. Καλά θα πάει αυτό. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, εντάξει, αλλά... Θα μπορούσε να μην είχε χαλάσει καθόλου, βέβαια. Ναι, θα μπορούσε, βέβαια, να είναι σε ένα σημείο που να τη βγάζει, έτσι απλά τη μίζα. Όχι να πρέπει να ξυλώσει όλη την εξάρτηση. Όπως ένα... Έτσι, οχτάρι. Ένα οχτάρι. Υπόθεση 5 λεπτών. Έλα από εδώ να δείξει τη βγάζω τώρα. Θα σου πω κιόλας. Λοιπόν, θα βγάλουμε 1-2. Περίμενε. 1-2. Από πάνω 1-2 για να κατέβει αυτό. Α, βασικά θα το βγάλουμε από πάνω. Δεν κρεμάει, να βγει. Εκεί και από πίσω που έχει. Μήπως κρεμάσει κάτω και βγει. Δεν θα κρεμάσει πολύ. Καλά. Δεν πάντα έχουμε, γι' αυτό είναι εύκολο. Κάνουμε ένα βζζζ και το βγάζουμε. Κάτσε κλείσει. Παιδιά, φτάσαμε στην πηγή. Νερό δεν μπορούμε να πιούμε γιατί μας λείπουν 2 σωληνωτά 19 άρια καρυδάκια. Έχουμε εδώ τα μαύρα τα ενισχυμένα, αλλά είναι χοντρά αυτά. Και επειδή αυτή η βίδα εδώ είναι. Η βίδα είναι σφινωμένη, δεν χωράει το χοντρό το παξιμάδι, το καρυδάκι. Πρέπει να μπει λεπτό. Και λεπτά έχω όλες τις διαστάσεις εκτός από 19 που χρειαζόμαστε. Έχω 18-17. Οπότε δεν μπορεί να γίνει δουλίτσα.
Το αφήνουμε σήμερα και αύριο που θα έρθουν τα παιδιά θα μας φέρουν ένα μακρύ 18-19 και θα το βγάλουμε. Έλα, ευθεία, έλα, έλα. Ευθεία. Έλα και κόψε εντελώς τώρα. Κατέβαινε. Βρες πάνε 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 όπως είσαι. Κόψε το ευθεία και φύγε ευθεία όπως είσαι. Φύγε, φύγε μέσα. Δεν έχεις τίποτα, φύγε. Πάνε 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 πάνε. Πάνε πάνε κι άλλο κι άλλο. Κι άλλο 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 κι άλλο. Πάνε μέχρι εκεί που ανοίγει η πόρτα, σου έχει ένα μοτέρ εκεί, πρόσεχε. Εντάξει. Εντάξει. Μια χαρά. Day 2. Λοιπόν, κάπου εδώ εκεί τώρα. Εδώ κολλάει. Τι έχει εκεί κολλάει. Δεν έχει ξεκολλήσει αυτό το βγάλαμε, οπότε μήπως θέλει δύναμη. Απλά προς τα κάτω. Τι έχει. Χέρια. Καλά, καλά. Αυτό ήθελε. Άντρα ήθελε. Άντρα. Αντρίκια, μπρά. Ορίστε. Σε 5 λεπτά. 10 λεπτά. Μη καινούργιος γυαλισμένος, άσου πάρεις καθίσματα. Ποιες βίδες. Ψάχνεις να πετάξεις κάτω. Από την πολλαπλή. Γιατί τις πετάξεις κάτω ρε. Για να ψάχνουμε βίδες μετά. Ρε αλήθεια. Έτσι τις κάνω, γι' αυτό τις κάνω. Όχι ρε. Ωραία. Κατέβα να βγάλεις ρεύμα. Ναι τώρα. Α, βλέπω και τουρμπάκι. Τον κόλλο. Κατέβα να βγάλεις ρεύμα. Αυτό τι είναι ρε. Ερκοντήσιον. Ερκοντήσιον γουρούνι. Αυτό τον προκαταλήτη δεν μπορούσατε να τον βγάλετε. Ναι, δεν βγαίνει. Για να βγει, δε που μπαίνει μέσα εκεί. Είναι από το τρούμπο πίσω. Αυτό θα πει τώρα εγώ, κατεβάζω μοτέρ. Αλλά δε που είναι μεταλλικό τουλάχιστον. Το θέμα είναι από την πάνω μεριά τι γίνεται. Εδώ φαίνεται καλό. Ναι, ξέρω εγώ. Τι να σε πω τώρα. Όταν το φέρω για χρόνισμα, βγάλει το τρούμπο, βγάλω του κατέλε να αναπνεύσει. Τι γελά. Γελάει. Ναι, τέτοια κάνει και. Αυτά πιανού είναι. Δεν κάμαστε. Λοιπόν. Έλα, κατέβασα, βγάλουμε μπαταρία. Ένα δίκιο το έχει. Ότι μίζα έχει συνέχεια πάνω 12. Έλα. Το κατελεβάζω. Ναι. Κατανέβασα. Εντάξει, πώς θα φτάνεις. Μαξική μπαταρία. Τι βγάλαμε πως την μπαταρία. Όχι, έχουμε αφήσει την άλλη. Να. Βασικά, αποσυνδεμένη δεν έχουμε. Να, μπαταρία. Δεν έχει μπαταρία πάνω. Δεν έχει μπαταρία πάνω. Μάλλον τζάμπα κατεβάζεις, αλλά σε κάνουμε για σίγουρα. Ναι, και εγώ θυμάμαι ότι. Και την άλλη να τη δώσουμε στην τώρα. Ναι. Ωραία, ναι, δεν έχει μπαταρία πάνω. Δες εκεί πίσω. Δεν έχει, δεν έχει μπαταρία, ξανά πάνω. Πάμε πάνω. Πάνω, πάνω. Ναι, κουβαλά. Κουβαλάμε βάρος, τι βάρος. Λοιπόν, κάτσε να οργανωθούμε, νόμιση βγάζουμε αυτήνα, τη μίζα, να βγάλουμε μπροστά τις βάσεις. Βγάλατε την μίζα και η μπαταρία ήταν πάνω. Ακούμπησε εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι από τώρα αυτό. Όχι, φρέσκο είναι. Γιατί να φαγώθηκες. Ακούμπησε το σιν πάνω στη γύρωση. Όχι, την μπαταρία δεν είχαμε. Είχαμε βγάλει μπαταρία. Μήπως αυτό ήταν που... γι' αυτό χάλασε. Μπορεί. Τη βγάλαμε. Και μπορεί και γι' αυτό να δεν δουλεύει και η μίζα. Αλλά ακούμπα και πάνω εκεί. Ναι, θα κάει εκεί. Εντάξει, rebuild. Έτσι όπως το κάνω. Λοιπόν, έτσι. Μία έξι εδώ και μία έξι εκεί. Για να ξέρει πού θα το κάνω. Πέρατες πάνω και να τις βάλουμε στο... βάλω πάνω στο τραπεζάκι εκεί ή στο μπλε εδώ. Τι ήδησε, ναι. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Έτσι. Ναι. Ωραία. Ναι. Και έχεις μία εδώ ναι. Και μία εδώ. Ωραία. Και καθόλου σκουριά. Α, επίσης εδώ δες τι μας έμεινε. Ζήλες. Τανκ. Με τον Μάριο. Το μεταξύ, δεύτερο. Πού είσαι. Πού είσαι, πού είσαι. Εγώ δεν έχω πιάσει κάτι να κάνω. Τι? Δεν έχω ξεβιδώσει το τίποτα. Α, ωραία. Εντάξει, τι να κάνω. Δεν είναι ξεβιδωμένο όμως. Έχει κατέβει το μπουτόν. Έφαγε ρεύμα πολύ εδώ πέρα και έχει καεί. Ωραία, βγάλε να τη φτιάξουν ό,τι και να είναι. Έχουμε το μαστόρα και είναι το καλό, δεν είπες. Ναι, ναι. Θα το βάλουμε ταινία από πίσω. Πέρασε από μέσα. Ενώ δεν έχει σκιστεί. Είδε το αρμπί, κάθε και. Ένας, δεν τον ξέρεις. Ένας φίλος στο χωριό. Κάθε στιγμή που είναι εδώ. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να σφίξουμε το κάτω. Στις σου λέω. Έσπασε.
Έσπασε η βιδά. Πω, αποδιαλυμένα όλα. Φεύγουν κόμμα. Αυτό θα γερεύουμε πολύ, ρε. Αφού θέλει πολύ το θηρίο εδώ. Πεινάει. Αφού έχουμε πολύ στιγμή. Το θηρίο. Είναι control quality, έχει περάσει. Ήτανε control quality. Όταν μπήκε να είχε. Οπλίζει πάντως, κάνει το τσακ. Δεν γυρνάει. Το τσακ βγαίνει μπροστά το γρανάζι. Το βοηθητικό βοηθό το δηλαδή τι στέλνει. Ρέστο, τελείωσε δηλαδή αυτό. Δεν σου φακό αυτόματο. Ναι. Δεν τελείωσε τη δουλειά. Σωστό. Για να δούμε εδώ. Βολά. Μαλάκα, όλα σκουριασμένα είναι. Καλά θα πάει αυτό. Θα ανεβάσουμε πίεση και θα πετάξουμε τη σκουριά. Έτσι, έτσι. Έτσι. Θα ανεβάσουμε πίεση και θα πετάξουμε τη σκουριά. Θα τα ξεχάσει όλα. Όπου έχει σίδερο είναι σκουριασμένο. Το βολάνι ειδικά. Πρέπει να βρούμε το μοντέλο. Πόσες? Εγώ να σου είχα τέσσερις. Δύο μακριές θέλω. Day 3. Ήρθαμε γκαράζ δύο μέρες μετά για να φτιάξουμε μίζα στο Mitsubishi και δυναμό στο Supra. Και παράλληλα κοιτάω το μοντέλο και χαζεύω και λέω κάτσε να βάλω το τρούμπο να δούμε πού κάθεται, πώς κάθεται. Και συνειδητοποίησα εδώ τώρα ότι αυτό, όλα καλά, όλα ωραία. Είναι TAF 3 πλακάκι. TAF 3 πλακάκι. Συν ότι. Πώς κατά θα κάτσει. Συν ότι βγαίνει λάθος εδώ το. Το χταπόδι. Θα πρέπει να είναι πλάγια λογικά. Έτσι δεν είναι. Θα πρέπει να βγει εδώ. Πλάγια, έτσι, ναι. Για να μπιάσουμε εδώ. Έτσι. Και να, είναι αυτή, να γίνει αυτό. Έτσι, ναι. Να γυρίσει και αυτό προς τα, που θα φύγει, να εκεί κάτω, ας πούμε. Κάπως έτσι να είναι. Και να φύγει, όταν πάει πίσω. Τώρα δεν ξέρω και πόσο χώρο έχουμε μέσα στο μοτέρ. Δηλαδή, ακόμα και αυτό να φτιάξουμε και να κάνουμε εδώ μια γωνία, που δεν είναι ότι καλύτερο. Δείξε, κάνουμε το ένα επί. Πάρω πιο πίσω, για να φαίνεται καθαρά. Δεν είναι ότι καλύτερο να έρχονται όλα τα καυσαέρα εδώ και να τα γυρνά σε 90 μοίρες. Μπορεί να γίνει. Ναι, γιατί σαν να βρίσκουν τοίχο. Ναι, μπορεί να γίνει κάπως έτσι. Δεν έχει κάτι εκεί μέσα, έτσι. Δεν νομίζω. Τι να έχει. Δεν το είχαμε ρετήσει μέχρι εκεί. Εδώ έχει ένα πλακάκι. Όπα. Από τα αυτοκίνητα εδώ πάλι. Μα τι είναι αλουμινένιο. Αλουμινένιο, θα δέξει αυτό. Και να κολλήσει. Έχει μια φλάντζα. Ναι, οκ, η φλάντζα είναι φλάντζα. Και τι έχει, έχει και μπιμπάμπ. Έχει και μπιμπάμπ εδώ πέρα. Και αυτό. Α, έχει και το. Ναι, ναι. Δηλαδή πρέπει να κολλήσει αυτό. Αυτό. Και αυτό αλουμίνιο είναι. Θα κολλήσει αυτό εκεί. Αυτό ο χταπόδι. Δεν έχει τη βίδα. Οκ. Έχει άλλη βίδα. Ναι, οκ. Okay. Άστε σας θα τη βρούμε. Για κράτα λίγο. Άμα μπει αυτό, ας πούμε. Εδώ. Που δεν μπαίνει. Μπαίνει. Δεν μπαίνει. Για δώσε την άλλη. Και άλλη. Σου έτσι. Δεν μπαίνει, είναι. Και τι θα κλείσει το TAF 3 με εδώ τούβλο. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Για να δω. Α, μπορεί να μπει με τις 4. Ναι. Μπορεί να μπει με τις 4. Με αυτές. Δηλαδή πρέπει να βγουν αυτά. Εκτός αν. Όπα, έτσι. Α, έτσι. Μήπως και τις βίδες που έχει εδώ μέσα. Ναι, και αυτές οι βίδες. Τι είναι. Προβληματίζομαι. Εντάξει, μπουζιάκι εδώ μέσα. Ναι, και άμα είναι έτσι, αυτό που πάει δηλαδή. Όχι, δεν είναι σωστές, είναι εντελώς λάθος. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Δεν ξέρω, βάλω και αυτό. Δεν είναι. Θέλουμε ξανμισά, θέλουμε τώρα. Να δούμε και πού θα κάτσει. Να μπει. Έτσι, ας πούμε. Ναι. Να κάνει από εδώ δηλαδή. V-band. Κοίταξε, μπορούμε να κάνουμε από εδώ ένα πλακάκι σε V-band, ώστε να μπορεί να βγει εύκολα η τουρμπίνα. Δηλαδή να μην ταλαιπωρούμαστε όπως στο FD και στο Supra που είναι μόνο πλακάκι και εδώ ζοριζόμαστε. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να έρθει πρώτα. Δεν πρέπει να ξέρω τι διάμετρο είναι, θα το δω. Δεν πρέπει να έρθει το αμάξι πρώτα να δούμε και τι χώρο αφήνει εκεί. Ναι, θα πρέπει να δούμε πολλά για πόσο χώρο αφήνει. Αν και θεωρητικά αν εδώ μπροστά έχουμε χώρο, που έχουμε ρε φίλε. Μπορεί να μπει έτσι. Αυτή θα γυρίσει. Όχι, δεν θα γυρίσει. Θα φύγει κάτω το intercooler. Θα στρίψει λίγο απλά, φύγει εκεί. Και να μπει αυτό εδώ. Μπορεί να μπει έτσι τουρμπίνα. Πρέπει να δω λίγο που συσβάζουν. Ναι. Αυτή ήταν φτιαγμένη για FC. Και έμπαινε εδώ ο κόλος και. Υποθέτω ότι κάπως έτσι πρέπει να μπει. Φαίνεται καλά. Πάνω από εκεί να το δείξει. Θα τσακάρει.
γιατί έχουμε και εμπόδια. Κάπως έτσι εδώ. Ναι. Εντάξει, δεν φαίνεται άσχημα, ωραία φαίνεται. Αν είναι μάτες και όλα αυτά, δεν μπορώ να πει, θα πρέπει να φύγεις όλα κάτω. Αλλά αυτό είναι οκ, θα φεύγει. Δεν ξέρω πώς, τι θα κάνουμε. Θα πάρω και το στατάρα να ρωτήσω. Θέλει brainstorming. Τι σκεφτώ, τι σκεφτόντουσα. Okay. Ρίξε και εσύ μια ματιά. Να δεις πώς τα βάζουνε. Ναι, θα δω. Για να δω το οποίο ανάβουμε. Λίγο τα πόδια κάποιος τα πίσω. Αλλά όχι, 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 όχι. Θα πας και με ανάποδα. Δεν θα ταιριάζουν οι αυλοί λογικά, ρε. Να πάει ένα ανάποδα. Οκ, καλά βάζει. Ωραία, εντάξει, ας βάλουμε εμείς τη μίζα στον Σουμπαρού τώρα. Εκτός άμα θέλει, θα λες να χρειάζεται άλλο χταπόδι. Δεν μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε κανένα χταπόδι με τα αυτιά πάτημα, ξέρω. Αλλά αυτοί που το έχουν εδώ και είναι και οι σωμίκες. Δηλαδή έχουν κάτσει, έχουν κάνει μελέτη για να είναι όλες οι διαδρομές ίσες. Αυτό δίνει καλύτερο σπουλάρισμα γιατί η παλμή είναι σταθερή. Δεν κάνει ο ένας σαν τον boxer μπέρδεμα πάνω στον άλλον. Και δίνει περισσότερα άλογα. Ειδικά για πολλά άλογα το θες αυτό. Έχουν υπολογίσει θεωρητικά, άμα πάρουμε μια μεζούρα και θα μετρήσουμε όλα αυτά. Θα είναι το ίδιο όλα. Θα είναι το ίδιο, αυτό θα έχουν μπλέξει έτσι και κάνει. Δηλαδή, βλέπεις ότι το μεσαίο που κανονικά θα μπορούσε να βγει κατευθείαν εδώ πάνω. Και το μεσαίο το πάνε εδώ, εδώ, γυρνάει και έρθει από την άλλη. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, δεν βλέπω χώρο για external. Μήπως μας έχει δώσει. Όχι, μια tile έδωσε. External είχαμε, θεωρητικά. Ναι, σκέτη έχω, αλλά το χταπόδι δεν έχει. Άρα, πού θα μπει η external. Εκτός αν έχει, λες να έχει εδώ καμιά. Θα τον πάρω τηλέφωνο να μας έχει δώσει καμιά μεταλλική βάση από εδώ. Και να μην την είδαμε. Να ρε, να ρε. Έλα. Να ρε, μαλάκι. Καλά, ρε φίλε, το είδαμε. Δεν το είδαμε, αλλά δες τώρα το μυαλό που κάθεται στη σκέψη και λέει δεν μπορεί να γίνεται έτσι. Γιατί. Άρα τα έχουμε όλα, δεν κάναμε τίποτα. Άρα αυτό θα. Μήπως εφάπτει στο άλλο. Αυτό μπαίνει εδώ. Ναι, αυτό μπαίνει εδώ, περίμενε. Θα το δείξουμε live, παίρνουμε. Τινκ, καλά πλήκτη. Θα θέλει και το άλλο πλακάκι, εγώ λέω να ξέρεις. Ε? Και το άλλο πλακάκι θα θέλει, πριν που έλεγες όταν τελείωσε. Όχι, είναι αυτό. Μπαίνει κατευθείαν στην τουρμπίνα. Έτσι να μείνω. Γιατί το βλέπω μικρό σε σχέση με την τουρμπίνα. Φέρε λίγο τη βίδα και πετάφηκε. Κάτα λίγο εδώ, άστε την τουρμπίνα κάτω. Εσύ θες να πω. Κάτσε το λίγο αυτό εκεί για να σφίξω εδώ. Έτσι πρόχειρα να δούμε λίγο τι και πώς. Ποιο είναι αυτό που μπαίνει. Εδώ πίσω. Έτσι και το παξιμαδάκι εδώ. Και είναι και ασφαλείας. Τα μελέτησαν όλα. Φέρε κάτι σου έξω λίγο. Ένα καράκι. Έχεις δεκαράκι σαν εγώ. Το αναφέρω. Αυτό έλεγα, μήπως μπαίνει εκεί και φωλιάζει, αλλά δεν. Έλεγα το πλακάκι. Ναι, αυτό έλεγα κι εγώ. Τι ψάχνεις. Ωραία, και πες τώρα ότι. Φέρτε να. Κάτσε να το πω κι εγώ. Αν μπροστά. Είναι τα χέρια και δεν φαίνεται καλά.
Όχι, τα F3 είναι εκεί κάτω. Α, φέρε τώρα το. Αλλά το πλακάκι εκείνο δεν είναι. Δεν, εγώ. Άκουγε, εγώ έχω. Άκυρο είναι. Έχω στο σπίτι μου, από παλιά είχα πάρει. Να. Και κάπου δεν το έχω φέρει. Από TAF3 σε TAF4. Οκ. Okay. Δεν κάνει αυτό. Άμα το δεις, δεν είναι τελείως άκυρο. Είναι τελείως άκυρο. Άρα θέλει, βέβαια, άμα βάλουμε το πλακάκι TAF3 TAF4 θα βγει εδώ πάνω η τουρμπίνα. Θα είναι πολύ ψηλά. Μπορώ να κάνω πλάγια. Πλάγια με τη φέρω θα βγει εδώ, θα είναι πάλι πολύ κάτω. Από κάτω δεν θα γίνεται. Α, να φεύγει έτσι. Ίσως θέλει κάτω. Ίσως θέλει κάτω, ναι. Αλλά κάτω και πού θα βγει η σκάστρα, πάνω και την κατεβάσουμε κάτω. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πάει αυτό έτσι εδώ. Εκεί. Ναι, η σκάστρα θα γυρίσει πάνω. Θεωρητικά έχουμε χώρο για να βγει εδώ, θα πω, δεν ξέρω εγώ. Απ' να έρθει το αμάξι, θα το κάνουμε, να το βάλουμε το μοτέρ πάνω χωρίς αυτό για να δούμε. Και να έρθει εδώ, αυτό να στρίψει για να φύγει κάτω στην τρικούλα, θα είναι πολύ χαμηλά όμως μετά. Εδώ, άμα μπει, θα είναι πολύ πάνω. Και έτσι να μπει, θα είναι πολύ πάνω. Πες ότι μπαίνει εδώ. Πάλι πολύ ψηλά. Ψηλά είναι πολύ. Πολύ ψηλά. Δηλαδή και τα καπάκια να μπουν στο... και να κλείσουν το μοτέρ και αυτά πάλι είναι πιο ψηλά αυτό. Εδώ είναι. Ναι, μπορεί η τουρμπίνα να βγαίνει και πιο ψηλά το μοτέρ. Ναι, το θέμα είναι πόσο ψηλά. Για να μην βρει το. Εκτός άμα έχει χώρο και μπορεί δηλαδή και κλείνει το κάπου άνετα. Αν φτάσει η αλήθεια είναι το τέτοιο, δεν ξέρω. Κοίτα, μήπως είμαστε τυχεροί και βγει όπως το Σουπρά. Αλλά πάλι πιο ψηλά. Ίσα. Ναι. Και έτσι πως είναι αυτό, δεν γίνεται. Θα πρέπει αυτό να κοπεί και να μπει εσύ ως άλλο πλακάκι. Για το TAF. Αυτό είναι. TAF4 απλό είναι. Μάλλον. TAF4 μικρό. Εντάξει, Aeroflow. Μικρό κόλλο, μεγάλη μούρη. Δεν ξέρω τι πουλιά θα πιάσει. Αλλά η Max Speed Road έχουμε δύο μέσα τα F3. Έτοιμες. Α, κάτσε να βάλω μια έτσι για περιέργεια. Πού είναι πίσω να βάλω. Μετά που μπαίνει κάτω. Κλείσε και ερχόμαστε. Δεν θα βάλουμε Κινέζο. Δεν μπορείς χωρίς το Κινέζικο. Δεν θα βάλουμε Κινέζο. Απλά για να κάτσει ένα τρόπο πάνω. Μια δοκιμή, παιδιά, μια δοκιμή να δούμε απλά. Να δούμε πού μπορεί να κάτσει χωροταξικά. Έτσι κι αυτό μπορεί να κοπεί και να γίνει ό,τι πλακάκι θέλουμε. Ναι, ναι, ναι. Okay. Δεν είναι μικρούλι για τόσα άλογα. Ναι, ρε, μικρό είναι αυτό. Είναι πολύ η έξοδος μικρή. Είναι πολύ μικρή. Ναι. Θα πνίγεται. Αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Έχει και έκεντρα, θα βγάζει καυσαέρια αέρια θεωρητικά. Μόνο Max Speeding, ρε. Αυτή είναι Max Speeding παλιά, ούτε καν billet. Αλλά ένα πλακάκι. Έτοιμη. Εντάξει, έτοιμη. Στραβά τέτοια έχει. Πασά. Ναι. Λες να βγαίνει. Δεν βγαίνει πολύ πάνω, έλα να δεις. Αυτή βέβαια έτσι. Δηλαδή, άμα κουμπώσει κιόλας, που είναι δύο πόντους, τρεις. Και τα καπάκια εδώ. Ναι, ναι, όχι, δεν βγαίνει. Τώρα έτσι πως είναι αυτή, όχι, όχι, δεν βγαίνει πολύ. Παίξουμε έτσι. Γιατί σκέψου θα μπουν και τα καπάκια εδώ. Βέβαια, αυτή είναι άλλη τώρα. Αν κοπεί εδώ και γίνει τα F4 και κατέβει άλλη τόσο χαμηλά. Έλα, θα γίνει δουλίτσα, εντάξει. Όπω μαλάκα αυτή δεν είναι τίποτα. Ωραία φαίνεται εδώ πάνω. Είναι παλιά χωρίς μπίλετ. Ωραία κάθεται πάντως έτσι ψηλά. Θα κάνω τώρα ένα εξώφυλλο και θα βάλουμε τελικά Κινέζο να γίνει της πουτάνας. Πάμε. Κινέζος είναι για σένα. Πάμε. Και εξώφυλλο αυτό έτσι εδώ. Εν Μαξί. Έτσι από εδώ φαίνεται. Το θέμα είναι ότι όλοι γράφουνε στο άλλο βίντεο. Κανονίστε και αυτό να το γεμίσετε Κινέζικα. Αυτά τα έχει όλα το παιδί. Okay. Τι Κινέζικα το γεμίσουμε, δηλαδή. Όλοι κάτι θα βρούμε. Α πούμε για τα άλλα μαξιά που λένε. Τι Κινέζικο έχουν βάλει, το τουρμπό. Μια τουρμπίνα. Το οποίο θα αλλάξει βέβαια και το άλλο. Εντάξει, μια τουρμπίνα βγάζει τα άλογα στο FD, βγάζει 500 φεύγα που θα πάμε δυναμόμετρο σύντομα. Θα βγάζει. Ρεσέ και πρακτικά δεν γίνεται με τόσα αυτοκίνητα να είναι όλα brand name. Το έχουμε πει αυτό. Αλλά από εκεί πέρα δεν είναι ότι το έχουμε γεμίσει όλα τα μάξι Κινέζικα. Όχι. Δηλαδή. Δεν γεια σου. Το σασί έχει παραμείνει να είναι. Το σασί. Άρα πρέπει να δούμε τώρα τι θα κάνουμε το πλακάκι με την Aeroflow. Εντάξει.
Έλα σηκώσουμε να βάλουμε το μίζα να μην θα πάρει ή ήταν τίποτα άλλο. Πάμε. Πάμε. Με λίγο. Περίμενε, έλα. Όσο μπορούσαμε την τρίψαμε λίγο, αυτό είναι καινούριο. Το λέμπεις το άλλαξε αυτό. Το έχει χαλάσει μάλλον. Αυτή εδώ την τρίψαμε. Εντάξει, την πετάμε πάνω όπως είναι. Σήμα είναι μάλλον. Ναι. Ωραία, περάσω τώρα τη βίδα και θα δούμε. Κλείσε. Και θα κλείσω. Λοιπόν, παρατήρησα κάτι. Εδώ που είναι επιστροφή λαδιού από τη μία τουρμπίνα. Βλέπετε το τουρμπινάκι, έρχεται εδώ κάτω. Λίγο δακρύζει. Θα σφίξω λίγο, τα θροκαθαρίσω με σπρέι. Γιατί πιτσίλησε και πάνω στον άξονα εδώ. Στο μυαξόνι εδώ. Ναι. Ωραία. Θα το σφίξω λίγο, χωρίς να παραζωρίσω. Μήπως και θέλει λίγο σφίξιμο. Αλλιώς έχω παραγγείλει από την Αμερική φλάτζες. Εδώ και αυτό εδώ πέρα. Ας που είναι universal το σχέδιο, θα δούμε. Δούλευε, Αλέξη. Δούλευε. Πρέπει να πάρουμε αυτό που έχουν οι Αμερικάνοι, που είναι σαν καστάνια το λεπτό πολύ. Και με μπαταρία και το κάνει. Ναι, εκεί που βάζεις πλάτη. Γιατί στις περισσότερες θέλεις εδώ μέσα. Γαμάτο είναι. Οι Αμερικάνοι με εκείνο λύνουν τα πάντα. Γαμάτο είναι εκείνο. Κάταξε, πρόβλημα. Δεν πέταξε, εντάξει είναι. Τώρα κλείσε. Ναι, ναι. Πέταξε, τώρα σου ξέρω. Τώρα θα σφίξει. Δεν τη σφίγγω τώρα στο κάτω για να κάνω και την πάνω τώρα. Κάτι έχουν καθωθεί. Να εκεί, λοιπόν, καλά κλείστε. Να, θα κάνω και την πάνω. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Λέω να δοκιμάσουμε πρώτα. Πριν βάλουμε το. Ναι. Πριν βάλουμε εξάρτηση. Ας κάνει λίγο θόρυβο. Παρά να ξαναβάλουμε την εξάρτηση και να μην είναι. One hour later. Και το heat shield που πάνω, το βάλουμε και αυτό. Αν και ο Μιχάλης πρέπει να το βάλουμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Λέει μην το βάλεις, γιατί το είδα ότι είναι πολύ κοντά στο θετικό πόλο. Ναι. Μην κάνει arc και βραχυκλώνει και καίει τη μίζα. Γιατί... Φέτος εμένα όταν σου κάνω το χρόνισμα σύντομα. Φαινόταν ότι έχει σημάδια πάνω. Κάνει φρένα, θα το κοιτάξω, να δω πόσο κενό αφήνει. Το μπορώ να βάλω μόνο στη μέσα ή εκεί σε εκείνο σημείο να βάλω μια, να το φάω λίγο. Να το χτυπήσω λίγο. Για να κάτσε το δείξουμε κιόλα. Ναι, ακουμπάει φέτο. Α, παιδιά, φαίνεται εδώ, ακουμπούσει. Τελικά η μπαταρία δεν πέθανε του Γερμανού, είπαμε. Έλα. Άστο. Για να κουράτε λίγο πάνω στην άλλη. Έλα. Έκατσε. Ναι. Σου ψηλά βγαίνει. Ναι. Χαλαρώσουμε κιόλας. Ναι. Α. Καλά πάει αυτό. Τι δουλεύει. Το δουλεύει. Όχι αυτό. Αυτό. Ναι, αυτό για αυτό το παρακάλω. Είναι το κλειδί γυρισμένο. Ναι. Α, είναι το κλειδί πάνω. Ναι. Λοιπόν, για να μην θα πάρει. Σκάστο! Από όλη είχε air-conditioner γι' αυτό. Ναι, έκλεισε, σταμάτησε. Mission completed. Τι ήταν αυτό. Δοκιμίζα. Όχι, δεν αναγνωρίζω. Είχε αναγνωρίζω, Μάξο. Εντάξει. Για να την εξάρτηση ήταν κάτι, ρε. Σηκώνω για να βάλουμε εξάρτηση. Θα λέμε σε λίγο, παιδιά. Καλά πήγε αυτό. Και... Άρα εντάξει, βγάλαμε σωστό πόρισμα. Ναι. Εξάρτηση, μίζα κατευθείαν.
Έκανε το τσακ και δεν όπλησε. Δεν όπλησε, ναι. Αφού τώρα το κροκοντήσω μέσα δούλευε. Γιατί... Δούλευε και το, με το που πάτησα off, ναι. Μπορεί να έχει το controller κάποια κομμάτια. Μάλλον, μάλλον. Περιμένω από μερική το... Από μερική έρχεται. Γι' αυτό άργει. Μπαζούκα. Είναι ελαφρύ. Αυτό είναι από κουμπί. Εδώ βάζεις την οπίδα. Εδώ βάζεις την οπίδα. Στο εδώ τη βάζεις μέσα. Από εδώ. Πατάς. Ναι, αλλά και δείτε πόσο μελέτη έχουμε ρίξει. Επειδή είναι γνωστό ότι τα πάω αυτά τα τερματικά από πίσω εδώ που έχουν και τα RPG, πετάει καυσαέρα και κέντρο από πίσω, εμείς τα βγάλαμε πάνω. Βάζεις τα πάνω, δεν είναι ρε φίλε. Εννοείται. Οκ, ξανά θες πάλι white. Μπορείς να πάρεις το 0-5 και να φάσεις πίσω. Και να είσαι εκεί. Όχι, είσαι καλά, δεν χρειάζεται. Όχι. Αυτό σίγουρα είναι φλάτζα, δεν είναι φλάτζα. Πρέπει, πρέπει, πρέπει. Να πάρουμε τη φλάτζα. Εδώ. Εδώ δεν έχουμε εμείς άλλη φλάτζα τέτοια. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Έλα, μπορεί. Περίμενε. Έλα. Έλα, πάλι. Ωραία, το δάχτυλο. Θα μου πειράσει. Ωραία, κατέβα. Εκεί. Ναι, ναι. Τώρα θα μπει. Πώς γίνεται αυτό. Αφού έβρισκε στο τέτοιο πάνω, στο νούμερο. Ωραία, περίμενε. Περίμενε. Πάμε καλά από εδώ. Ωραία, περίμενε, κράτα. Έλα, κλείσ' το και κλείσε και έλα. Θα δείξουμε ότι δουλέψαμε. Περίμενε. Ένα δάχτυλο. Υδρώσαμε όμως. Το υδρώσαμε, την υδρώσαμε από το γάντι. Πώς να υδρώσουμε τη φανέλα. Καλά ρε, τώρα γιατί τα λες αυτά. Αφού αυτά ήταν κάποια λερωμένα που πήγες και μάζεψες πριν από εκεί για να φάνει και καλά. Ναι, όχι. Το δάχτυλο μου. Παιδιά, δούλεψε. Πάμε τώρα να κάνουμε και το σούπρα. Δούλεψε. Έτοιμο, ο πελάτης να είναι να το πάρει. Έχει ίστο το δικό. Ο πελάτης να είναι να το πάρει, τηλεφώνησε το πελάτη να έρθει. Ωραία. Γιατί κουράστηκα πολύ, φίλε. Είναι το αμάξι σπάνιο γι' αυτό. Είναι το αμάξι σπάνιο, φίλε. Αχ, τον Πέτρο δεν πήραν άρθει, ρε μαλάκα τόση ώρα. Αλέξη, γράφουμε. Ε? Γράφουμε. Ναι, τον Πέτρο ήθελα να πάρω ένα φιλό για να έρθει να δει αν μπορεί να μου φτιάξει και αυτά να τελειώνουμε. Τα τελευταία πράγματα μου μείνανε. Λοιπόν, βάλαμε δυναμό, είπαμε. Το δυναμό στο Σούπρα μπαίνει πανεύκολα. Έχει δύο σταθερές βίδες, ενώ όλα τα περισσότερα είναι μία σταθερή και η άλλη είναι που σφίγγεις και γίνεται αυτό το ίδιο τεντωτήρα. Και είναι και σε εύκολο σημείο. Σε αυτό απλά και να τεντωρήσω από την άλλη μεριά, ειδικά εσύ που το κάνει delete όλα που έχει τέσσερις τροχαλίες. Μπήκε και η ώρα της αλήθειας. Να το βάλουμε μπρος. Αυτό έπαιρνε και είχε 13,6, 13,5. Κάπου εκεί 13,5. Και μετά, άμα άναβε τα φώτα, έπεφτε 12,8 και όσο περνούσε η ώρα και ζεσθενότανε, ψοφούσε. Yeah. 13,9. Πάνω αριστερά, παιδιά. 13,9. Ανοίγω φώτα. Τίποτα. 13,8, 13,9, 13,7. Βράχος. Τέλειο. Νομίζω είμαστε κοπλέ. 7-8-9, 7-8-9, 6-7-8-9 εκεί. Και ωραία πίεση, μαλακά, κρύο, 5,5 κιλά. Υποπίεση καλή. Έχει φάει πολύ ξύλο αυτό το μοντεμό και μόνο τα lunch. Πατήματα του 40 βαθμού που πατούσαν καλοκαίρι. Τα κομμάτια που πήρε μέσα από το... από τα σπασμένα μπουζί. Έχει φάει πολύ ξύλο. Λοιπόν, τα σπασμένα κομμάτια της σήμερα καρδιάς. Πάμε καλά. Είναι από τις μέρες που βγαίνουν δύο στα δύο. Δύο στα δύο, έχει καλά. Θα μου πεις, θα πούνε κάποιοι και τι κάνατε. Δεν έχει σημασία. Τι κάναμε. Είναι δουλειές που έπρεπε να γίνουν καιρό είχαμε. Επόμενο βήμα, μη καπατρία να βγει από εκεί πίσω. Θα φύγει το ευσύ, εσύ, ώστε να έχει χώρο να βγει. Είναι εκεί πέρα κρυμμένο από πίσω. Για να... Έρχεται, παιδιά. Είναι στο πρόγραμμα. Α, λες. 24-7-17. Μαζί βγήκανε. Μα πάνω στους αγγίδες. Μαζί τα αδερφάκια, μαζί. Και να δούμε και τα πίσω εδώ αυτά. Σιγά σιγά. Αν μπορούμε να μεταφέρουμε κάπου τις μεθανόλες αλλού για να κάτσεις σωστά το... Γιατί έχει πράγματα που πρέπει να μπουν εδώ πίσω. Ναι, ναι, ναι. Για να κλείσει καλά και να μπαίνει και το τάργα εδώ. Να μπορείς να βγεις έξω βόλτα και να βάλεις το τάργα εδώ. Να μην μπαίνεις άλλα μάξι. Μην μπαίνεις άλλα μάξι.
Αντί να το τελειώσουμε. Είπαμε, αυτό θέλει. Εδώ βάση. Τη μία τη βάση την έχουμε βάλει από εδώ. Πρέπει να βάλουμε την ίδια και από εδώ. Και εκείνα τα δύο τα έχουμε. Αλλά... λίγο μπροστά σημάζουμε καλώδια. Ναι, στον εγκέφαλο σημάζουμε. Εντάξει. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Δεν τα κάνουμε για να έχουμε κάτι να φτιάχνουμε. Βέβαια. Ναι, άμα τελειώσουμε όλα, τι θα. Μα τι θα κάνουμε. Δεν πάμε γκαράζ, τα έχουμε φτιάξει όλα. Έτσι. Πάμε. Πάμε. Πάλι με σκουπίδια ασχολείς, Άλεξε. Πτώματα. Τι είναι αυτά. Λοιπόν, φίλε, αυτά είναι τα θάζουν που έχω μαζέψει στη συλλογή μου. Είναι από μεταχειρισμένο μοντέλο που είχα πάρει. Ένα εσύ ήταν καλό, ήταν χαλασμένο. Λίγα έχεις πάρει, βλέπω. Ναι, νομίζω αυτά είναι. Και ένα ακόμα που δεν είναι καλό καθόλου. Και ένα εκεί. Τέλος πάντων, έχω όλα τα μεταχειρισμένα μου που είχα είναι σε αυτή την κατάσταση. Δεν το νιώθεις ακριβώς με το δάχτυλο, αλλά νιώθεις κάποιες ψιλογρατζουνιές ελαφριές. Αυτό αν το βάλεις τώρα πάνω, θα έχει πρόβλημα της μπίσης. Αν δεν το καθαρίσεις, θα το τρίψεις λίγο με ένα γυαλόχαρτο ελαφριά, αλλά πάλι τέλειο δεν θα γίνει. Και όσοι έχουμε τα χειρισμένα, συνήθως κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Βλέπετε, εδώ έχει κάτι μικρογρατζουνιές, με τον νύχι τις ψιλοκαταλαβαίνεις. Σε ένα κανονικό, σε ένα καλό rebuild, αυτά πρέπει να είναι. Ναι, άψογα. Πρέπει να είναι εντάξει. Αλλά καινούργια, φίλε, κάνουν 1000 ευρώ το ένα. Ναι. Και νομίζω ανεβήκαν κι άλλο τώρα. Και τι κάνεις στην περίπτωση, τα πετάς. Βάζεις τα ίδια. Έχουμε πετύχει περιπτώσεις που βάλαμε κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε τέρμα τέτοιο. Έβγαλε 5,5 πίεση. Εντάξει, δεν πάθαινε κάτι, έτρωγε ξύλο. Το παλιό μου το ευθύ, που είχα το ένα μοτέρ από το ευθύ, ήταν έτσι. Αλλά εντάξει. Και απλά εντάξει, δεν περιμένεις να βγάλεις τρελά νούμερα, ρε φίλε, αυτό. Εντάξει, δύναμη έβγαζε, ρε, δεν έχει θέμα. Ναι, σε θέμα συμπίεσης. Σε θέμα συμπίεσης δεν έβγαζε. Αλλά παίρνει και με 5,5 αυτά τα μοτέρ παίρνουν. Τα ρένες είναι πιο ευαίσθητα, δεν παίρνουν, είναι ευαίσθητα. Μόλις παίζουν κάτω από 5, από 6, αρχίζουν τα δύσκολα. Σε αυτά εδώ πέρα έχω την μοτέρ με 4-8 να παίρνει τσακμάκι, ζεστό κρύο. Υπάρχει λύση όμως που τη βρήκα ευτυχώς, να είναι καλά ο άνθρωπος. Rotary Power Arta, μπείτε Google άμα θέλετε. Αυτά που σας δείχνω τώρα εδώ ήταν σαν εκείνα. Επεξεργασία σε μηχάνημα. Κάτι να σας δείξω κι άλλα. Καθρέφτες, ε. Ναι, μαλάκα, έχουν γίνει... σαν καινούρια. Σαν καινούρια. Πάρε αυτό. Αυτό δες, αυτό εδώ δες. Και δεν είναι απλά ότι αυτό είχε μια πολύ χοντρή χαραγματιά εδώ, αλλά εδώ δεν ενοχλεί, γιατί εδώ μπαίνει το... η μεσαία πλάκα, είναι στην άκρη, καταλαβαίνεις. Ναι. Το... το καλό είναι ότι εκτός ότι το γυαλίζει, φεύγουν όλες οι μικροατέλειες. Μόνο που τα έχεις κάτω, συγγνώμη που σε διακόπτω, μόνο που τα έχεις κάτω στο πάτωμα, φαίνεται ποια είναι γυαλισμένα και ποια όχι. Ναι, ναι. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι ένα απλό γυάλισμα, γιατί ακόμα και με το χέρι κάποια στιγμή τα ψιλογυαλίζαμε. Okay. Ναι. Τα βάζει σε μηχάνημα το οποίο καταλαβαίνει και αν έχουν κλίσεις. Άμα δεν είναι ίσιο, δηλαδή έχει τραβώσει όλο το housing, έχει κάνει work, δεν είναι αλουμινίου, που δεν μπορεί να το καταλάβει με το χέρι. Με το μάτι που να πάρει ειδικό τέτοιο και να ξεμακίνω με το μπελάκι που έχει μπροστά για να δει. Ναι. Είναι διαδικασία. Αυτό δεν το βλέπει και στο ισιόμενο γίνεται, αλλιώ ότι έχει τραβώσει πάρα πολύ και είναι για πέταμα. Να είναι καλό άνθρωπο όποιο θέλει. Δε και εδώ. Δηλαδή έχω τώρα εγώ σαν έχω ό,τι πιο κοντά σε καινούριο εισαγωγικά. Ναι. Είναι μετρημένα, είναι ίσια, είναι smooth. Είναι smooth, θα βάλει το χέρι σου, φίλε. Βάλε χέρι. Ναι, παιδιά. Ναι. Και είναι μελετημένο σε thousands τώρα σου λέω. Δηλαδή, μετρημένο. Και κάνει αυτή τη δουλειά. Και αυτή τη δουλειά. Κάνει και rebuild ο άνθρωπος. Αλλά όποιο θέλει να έχει κάποια χάουσα και θέλει να τα φέρει σε καλή κατάσταση, Rotary Power, Arta. Τον έχει εδώ πέρα. Αυτό θύμισε να το βγάλω. Χρησιμοποιήσω ποτέ αυτό. Μην το αφήσω μέσα και λέω. Κάτι γίνεται, κάτι έχει κολλήσει. Κάτι, ναι, ναι. Rotary Power. Μπείτε στο Google, γουγκλάρετε Arta. Εγώ έχω μείνει εντυπωσιασμένο. Τι έχω τώρα, εγώ έχω. Καλά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Και 3 που μπορώ να του στείλω να μου φτιάξει. 6. Τα 6 και μόνο. Έχω 3 μοτεράκια. 3 μοτέρ. Εντάξει, το FC φέρει τώρα. 3 μοτέρ. Το FD είναι OK. Άρα 3 μοτέρ και 2 FC έχω. Κάνα περισσεύει. Μα περισσεύει για ένα backup. Άμα μπορούσα να φτιάξω ένα ζευγάρι ακόμα αυτά τα 3, θα έχω 4 μοτέρ. Πλάκες έχω εκεί να φάνε και οι πέτρες. Από κάτω έχω μόνο πλάκες. Πλάκες δεν παθαίνω για τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Μετά όλα τα άλλα αλλάζουν. Λατήρια, Apex, Corner, σύξου μου. Ρότορες έχω εκεί 3 ζευγάρια, 4. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε.
Τώρα πρέπει να πάρουμε ένα 2JZ, να έχουμε δεύτερο. Πρέπει να πάρουμε ένα αυτό που θυμάμαι πως το λένε 6α72, πώς λέει το μοντέλο. Ένα τέτοιο από αυτά ήταν στην άκρη ξαναγιά που αρχίσει πηγαίνουν κάτω και πάει 5.000 και 6.000. 7.5 τι για το 100 μπαδίρα το σούπρα έχουμε με το κιλό. Εκεί ένα εδώ, ένα γίνα παραπέρα, παντού έχουμε και εμείς 7.5 τι. Σουμπαρού έχουμε ένα ακόμα. Έχω πάθει φοβία. Με αυτά που τα λέω ανεβαίνουν όλα τα μοντέρα αυτά εδώ πέρα. Λέω ότι προλάβω να πάρω. Σασμάν, έχω 2-3 εκεί μαζέψει. Είμαι χόρτερ. Είσαι. Να μην το πω. Πώ σε λέω. My precious housing. Πώ έκανε. Σμίκλα! Μα πιάσει. Αυτά. Φυλάκια. Κομπλέ.